Την επόμενη εβδομάδα θα κριθεί το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσα σε Γάλλιο και Ολυμπιακό Βόλου. Η εκδίκαση της υπόθεσης με το παιχνίδι που δεν έγινε ποτέ, λόγω ότι η ομάδα του Γάλλιο δεν κατέβηκε να αγωνιστεί, θα κριθεί την επόμενη Τετάρτη μετά την αναβολή που ζήτησε και πήρε η ομάδα των Δυτικών Προαστίων. Πάντως οι Ερυθρόλευκοι προετοιμάζονται για την επόμενη αναμέτρηση με αντίπαλο τον Όφη στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου μπορεί πλέον ο Σάκης Τσιόλης να υπολογίζει στο Λεωνίδα Καπάνταϊ, όμως εκτός πλάνων για τον επόμενο μήνα θα βρίσκεται ο Χαβιέ Οράσιο Μπίντες, ο οποίος υπέστη κάταγμα στο πόδι. Ο Αργεντινός Μέσος μάλιστα αγωνίστηκε για σχεδόν ένα ημίχρονο με ενοχλήσεις στο μάτς με τον Εθνικό Αστέρα. Οι Ερυθρόλευκοι προπονήθηκαν σήμερα το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Σέσκλου, ενώ αύριο Πέμπτη θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εβδομαδιαία συνέντευξη τύπου του προπονητή του Ολυμπιακού Σάκη Τσιόλη. Παρά το άτυχο αποτέλεσμα της Δευτέρας, αρκετοί είναι αυτοί που έχουν σκοπό να ταξιδέψουν με πτήση τσάρτερ στην Κρήτη και οι δηλώσεις συμμετοχής για αυτό το ταξίδι παραδίδουν στο μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργο Τόρη.